Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί ρεπορτάζ του περιοδικού Informer που κυκλοφορεί αύριο, σύμφωνα με το οποίο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θεόδωρος Πάγκαλος ασκεί κριτική στους χειρισμούς του Υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ο Βαγγέλης έχει κάνει λάθη στην οικονομία. Ο Γιώργος έχει αγγίξει τα όρια του. Τα αλλεπάλληλα μέτρα έχουν φέρει τους βουλευτές του Πασόκ στα όρια τους, οι οποίοι πάντως συνεχίζουν να τα υπερψηφίζουν. Ωστόσο, όλο και περισσότεροι ζητούν είτε εκλογές είτε απευθείας στην κυβέρνηση. Αντέχουμε, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα καταφέρουμε να αντέξουμε μέχρι το τέλος. Και σίγουρα κάτι τέτοιο στην κυβέρνηση. Όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με άλλα κόμματα θα ήταν ευχής έργων. Φτάσαμε στο μη περαιτέρω. Κάθε φορά νέα διλήμματα, κάθε φορά νέα μέτρα. Όλο αυτό είναι το μαρτύριο της σταγόνας. Υπάρχει ζήτημα καλύτερου συντονισμού. Δεν το συζητάω. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα και υπάρχει και τώρα. Αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε σήμερα, δεν νοείται οι υπουργοί να κρύβονται. Η κριτική έχει οδηγήσει και στην αναδρομική αυτοκριτική για την αντιπολιτευτική στάση που είχε τηρήσει το Πασόκ προεκλογικά. Ο υφυπουργός Υποδομών Γιάννης Μαγκριώτης, μιλώντας στο Real FM, έκανε λόγο για ισοπεδωτική συμπεριφορά του Πασόκ πριν από τις εκλογές. Δεν θα υπερασπιστώ αντιπολιτιστικές πρακτικές όλων των κομμάτων και του δικού μας τα προηγούμενα. Γιατί πράγματι είχαν αυτό το στοιχείο και τη υπερβολή και τη ισοπαίδωση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ηλίας Μόσχαλος, μιλώντας στους δημοσιογράφους, έκλεισε για μία ακόμα φορά το θέμα των πρόωρων εκλογών, λέγοντας ότι η συγκυρία είναι κρίσιμη και η κοινωνία δεν τη θέλει. Πάμε στον Άκη Παυλόπουλο για ένα σύντομο σχόλιο. Νομίζω ότι καταφανές ότι δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμό στο ιστορικό τη κυβέρνηση. Ο ένα αδειάζει τον άλλον. Έχουμε μία κυβέρνηση σε τρικυμία. Και είναι εντυπωσιακό το ότι σε αυτή την πολύ πολύ κρίσιμη συγκυρία, όπου η χώρα κρέμεται από μια κλωστή ουσιαστικά, περιμένοντας να δούμε τι θα αποφασίσουν οι ξένοι για το τι θα γίνει με το ελληνικό χρέος, βγαίνουν οι κορυφαίοι υπουργοί και ο ένας αδειάζει τον άλλον, βγαίνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αδειάζει τον κύριο Βενιζέλο, λέει για τον Γιώργο Παπαδρέμο ότι έχει φτάσει στα όρια του. Διάβαζα την Κυριακή στη Real News ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα, Νίκο, για τους 14 βουλευτές του Πασόκ, οι οποίοι συλλέγουν υπογραφές και ετοιμάζονται να στείλουν μετά την εκταμείευση της έκτης δόσης επιστολή στο Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας να πάμε σε πρόεδρες εκλογές. Είναι προφανές ότι το μισό Πασόκ, αν όχι το μεγαλύτερο ποσοστό του, πιστεύει ότι η κυβέρνηση αυτή, έτσι όπως έχει και έτσι όπως λειτουργεί, δεν μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Δεν μπορεί να σηκώσει το τεράστιο βάρος των δύσκολων αποφάσεων και κυρίως δεν έχει συγκεκριμένη πολιτική στρατηγική προκειμένου να φτάσουμε σε μία διέξοδο. Και είναι προφανές επίσης ότι τουλάχιστον το μισό Πασόκ λέει ότι ο Γιώργος Παπανδρέου έχει φτάσει στα όρια του. Ότι ο Γιώργος Παπανδρέου έχει ουσιαστικό πρόβλημα πια και να επιβληθεί στην κυβέρνησή του αλλά και στο κόμμα του. Και κυρίως δεν έχει την απαιτούμενη ενοχή από την κοινωνία. Κάτια Μακρύ. Αύριο στις 10 το πρωί έχουμε συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής. Και αυτό το ζήτησαν οι περισσότεροι υπουργοί, γιατί δεν ξέρουν και αυτοί πραγματικά ότι διαβάζουν από τα δημοσιεύματα. Πλην του Βενιζέλου και του Παπανδρέου, δηλαδή, δεν ξέρει κανείς άλλος τι πραγματικά συζητιέται με την Ευρώπη. Αύριο φαντάζομαι ότι θα γίνει και μια πρώτη πολιτική συζήτηση, γιατί ακούμε διάφορες προτάσεις στον αέρα, χωρίς βεβαίως το Μαξίμου προς το παρόν να υιοθετεί τίποτα από όλα αυτά. Επί της ουσίας, Νίκο, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει τριχοτομηθεί. Ο κύριος Καστανίδης σήμερα δημόσια έκανε την πρότασή του για δημοψήφισμα. Λίγο αργότερα ο κύριος Μόσχαλος πήρε αποστάσεις, λέγοντας ότι δεν υπάρχει αυτό. Πάντως αυτή είναι η πρόταση του κυρίου Καστανίδη. Η όποια συμφωνία, όποτε τη δούμε, ακόμα δεν την είδαμε βεβαίως, να πάει σε δημοψήφισμα στον ελληνικό λαό σαν σύμβαση. Με το ερώτημα αν επιθυμεί ο ελληνικός λαός την κύρωση αυτής της σύμβασης ή δεν την επιθυμεί. Και με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση να αποκτήσει νομιμοποίηση. Ο κύριος Κανδαλίδης είναι υπέρμαχος του να πάμε σε εκλογές, ότι αυτή είναι η πραγματική νομιμοποίηση. Έχουμε άλλους υπουργούς, όπως είναι ο κύριος Λοβέρδας, όπως είναι η κυρία Διαμαντοπούλου, που θα επιθυμούσαν μία συγκυβέρνηση. Τώρα ή αργότερα. Όταν μιλούν για δημοψήφισμα, Κάτια, δημοψήφισμα με τι ερώτημα. Τι ερώτημα είναι αυτό που θα απαντηθεί με ένα ναι ή με ένα όχι. Φαντάζομαι δεν θα είναι το ερώτημα αν θα κλείσουν ή όχι οι πόρτες του μετρό την επόμενη φορά που αντί να μετράμε κεφάλια που έσπασαν, μετράμε ακυρωτικά μηχανήματα που χάλασαν. Αν μπορώ να με ερμηνεύσω τον κύριο Καστανίδη στην πρότασή του, η πρότασή του είναι για να μπει η σύμβαση. Η όποια σύμβαση θα είναι, με το όποιο κούρεμα και τα όποια ανταλλάγματα θα αποτελέσει τη νέα σύμβαση, να μπει αυτή η σύμβαση. Αν συμφωνεί ο ελληνικός λαός με αυτή τη σύμβαση ή δεν συμφωνεί. Αν μπορώ να τον ερμηνεύσω και δεν είναι αυθαίρετο το συμπέρασμα. Επί της ουσίας, Νίκο, όλοι ψάχνουν μία νομιμοποιητική βάση, διαφωνούν στο ποια θα είναι αυτή. Νομίζω ότι η οριστική απόφαση θα πάρθει αφού δουν πρώτα ποιες θα είναι οι οικονομικές εξελίξεις. Κυρία Πυριώτη. Νομίζω ότι τα περί δημοψηφίσματος αυτές τις ώρες, κύριε Χατζηγολάου, δεν στέκουν έτσι πολύ απλά. Εάν θέλει νομιμοποιητική βάση η κυβέρνηση, υπάρχουν οι κάλπες. Εάν θεωρεί η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, αν οι υπουργοί της δεν μπορούν να συνεννοηθούν, αν οι βουλευτές της δεν μπορούν να συνεννοηθούν και ψάχνει νομιμοποιητική βάση,
Ο τρόπος είναι απλός. Αλλά να βάλεις τώρα, δύο χρόνια μετά, το λαό να αποφασίσει για το αν του αρέσει ή δεν του αρέσει μια σύμβαση, μια, να την κυρώσει ή να μην την κυρώσει, για να πεις ότι αυτό ήταν ψήφος εμπιστοσύνης, με συγχωρείτε, εγώ το θεωρώ και από πάνω κοροϊδία, έτσι, σε πολύ απλά ελληνικά. Ούτε καταλαβαίνει ο κόσμος τις πραγματικές επιπτώσεις μιας σύμβασης, οι μισοί δεν καταλάβαν ούτε το μνημόνιο από τους βουλευτές την ώρα που το ψηφίζαμε, και νομίζω ότι είναι και άδικο για τον κόσμο. Ο κόσμος έχει επιδείξει πρωτοφανή, κατά τη γνώμη μου, υπομονή σε μία σειρά από μέτρα. Τώρα να τον βάλεις και να σου πει αν είναι καλή ή κακή η σύμβαση. Δηλαδή, και αν πει ότι είναι κακή, τι θα συμβεί? Δεν θα την υπογράψει η κυβέρνηση, νομίζω, αυτή η επόμενη? Νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να την υπογράψει, τουλάχιστον για τη συγκεκριμένη. Για την επόμενη δεν ξέρω. Μα πετάς τον μπαλάκι στον Κοσμάκη που τον έχεις διαλύσει ήδη. Για ποιο πράγμα το πετάς πια? Δεν του πετάς τον μπαλάκι. Καταρχήν, εγώ δεν συμφωνώ με το δημοψήφισμα, για να ξεκαθαρίσω την προσωπική μου θέση. Θεωρώ ότι οι εκλογές είναι πιο fair play, αν πας εκεί. Είναι πιο τίμιο παιχνίδι. Συμφωνούμε. Αλλά πέραν τούτου, δεν πετάς τον μπαλάκι στον κόσμο. Τον καλείς να αποφασίσει κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Δεδομένων. Εδώ δεν ξέρουν οι Ευρωπαίοι ποια είναι τα δεδομένα μας. Θα αποφασίσει ο κόσμος για την τύχη μιας συνθήκης ή μιας σύμβασης. Νομίζω ότι ήμουν αρκετά σαφής ότι όταν θα έχουμε πια όλα τα δεδομένα, και τα καλά και τα κακά, γιατί θα έχει καλά κομμάτια, θα έχει και πολύ κακά, θα έχει και πολύ δύσκολα μέτρα. Μα αυτή τα περισσότερα από δεν είναι αυτά, απλό. Τα περισσότερα από αυτά, όπως και το μνημόνιο, αποδείχθηκαν στην πορεία ότι και οι σχεδιαστές τους οι ίδιοι είχαν πέσει, αν μη τι άλλο, σοβαρά έξω σε κρίσιμες προβλέψεις. Άρα, ναι, με ένα ναι ή με ένα όχι, θα πετάξουν οι πολιτικοί την ευθύνη στον κόσμο? Εγώ δεν το θεωρώ σωστό. 30 χρόνια δεν έχει γίνει το δημοψήφισμα. Τώρα θα γίνει. Νομίζω ότι αυτό δεν θα μπορέσει να γίνει, γιατί θα χρειαστούν άλλα πράγματα. Αν τεθεί θέμα κυριαρχικών δικαιωμάτων, η σύμβαση θα πρέπει να πάει στη Βουλή με 180 ούτως ή άλλως. Γι' αυτό εκεί λοιπόν οι βουλευτές θα πάρουν κάποιες αποφάσεις μόνοι τους. Ή θα συμφωνήσει και η Νέα Δημοκρατία, ή ούτως ή άλλως θα απορριφθεί αυτή η σύμβαση και θα πάμε σε εκλογές την επόμενη μέρα. Πάντως, Κάτια μου, είναι και φθηνό να προσπαθήσεις να ξεθυμάνεις, να εκτονώσεις λίγο τη χύτρα της οργής των πολιτών, του θυμού για όλα αυτά τα οποία περνούν, και με ένα φόβου, δημοψήφισμα. Και του φόβου και της απελπισίας. Με ένα ερώτημα δηλαδή, το οποίο θα θέλει μία απάντηση, ένα ναι και η ή ένα όχι. Είναι φθηνό κόντου. Εγώ νομίζω ότι ο φόβος και η απελπισία ούτε με τις εκλογές ξεπερνιόνται, γιατί η ίδια πολιτική θα είναι μετά από όποια κυβέρνηση έρθει. Εγώ είπα ότι δεν συμφωνώ με το δημοψήφισμα, ειδικά γι' αυτό. Οτιδήποτε ενέχει κίνδυνο παραμονής μας ή μη στο ευρώ, το θεωρώ εξαιρετικά επικίνδυνο. Εξαιρετικά επικίνδυνο. Αλλά δεν το λέω για σένα προσωπικά. Το να ζητάς μια νομιμοποίηση, το να ζητάς μια νομιμοποίηση δεν είναι φθηνό. Είναι κάποια στιγμή και ο κόσμος πρέπει να αποφασίσει τι θέλει. Κυρία Μακρύ, ακόμη και αν ίσχυε αυτό που λέτε, δηλαδή ακόμη και αν μετά από εκλογές υπήρχε η ίδια πολιτική, εφαρμοζόταν η ίδια πολιτική, τουλάχιστον θα είχαμε την ελπίδα ότι ίσως να εφαρμόζεται κάποια πολιτική. Ναι, την ελπίδα. Ίσως κάποιοι να επιτυγχάνουν κάποιους στόχους. Τώρα έχουμε τη βεβαιότητα. Τώρα ότι έχουμε, αυτή η σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν συμφωνώ. Έχει επιτύχει κανέναν από τους στόχους σε που έχει θέσει. Σε πολύ μεγάλο βαθμό συμφωνώ. Και τώρα, από τις έκτακτες εισφορές, ευελπιστεί η κυβέρνηση να συγκεντρώσει τα χρήματα για την έγκαιρη καταβολή μισθών και συντάξεων. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου μπήκαν στα δημόσια ταμεία 650 εκατομμύρια ευρώ. Όμως συνεχίζεται η υστέρηση εσόδων από άλλες πηγές. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις από την αναθεώρηση των στοιχείων του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος, στην οποία προχώρησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Με τον οβολό της έκτακτης εισφοράς προσπαθεί η κυβέρνηση να γεμίσει τα κρατικά ταμεία για να είναι σε θέση να πληρώσει μισθούς και συντάξεις αυτό το μήνα. Μικρή ανάσα στον αγώνα για τα έσοδα έδωσαν τα 650 εκατομμύρια ευρώ που εισπράχτηκαν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου από τις έκτακτες εισφορές σε εισόδημα, τεκμήρια και ελεύθερους επαγγελματίες. Εάν υπάρξει ανάκαμψη θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Εάν όμως πηγαδίζουμε με τους ίδιους ρυθμούς, θα είναι δύσκολο να ανταποκριθούν και στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Αν αναλογιστεί κανείς ότι από την πρώτη παρτίδα των 2,3 εκατομμυρίων πολυεκαθαριστικών, το Υπουργείο Οικονομικών προσδοκούσε έσοδα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ ακόμα και σε 6 μηνιαίες δόσεις και εισέπραξε 650 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, είναι σαφές ότι αρκετοί φορολογούμενοι εξόφλησαν εφάπαξ την έκτακτη εισφορά προκειμένου να υποφεληθούν από την έκπτωση 5%. Πάντως, το Υπουργείο Οικονομικών έχει σημάνει συναγερμός. Το Σεπτέμβριο έπρεπε να είχαν εισπραχτεί έσοδα 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ και εισπράχθηκαν συνολικά 3,3 δισεκατομμύρια. Εάν η εκτιδώση δεν μπει εγκαίρως στα κρατικά ταμεία, τότε μπορεί να προχωρήσει το έκτακτο σχέδιο ανάγκης για μικρή καθυστέρηση στην καταβολή μισθών και συντάξεων. Εάν έχουμε, θα πληρώσουμε. Αν δεν έχουμε, τι άμα μας πάρουν ψυχή. Και μέσα σε όλα αυτά,
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή αναθεώρησε τα στοιχεία για το ΑΕΠ από το 2005 έως και το 2010. Και με έκπληξη μάθαμε ότι η ύφεση ήρθε στην Ελλάδα ένα χρόνο νωρίτερα, το 2008, ενώ το 2009 ήταν βαθύτερη. Το 2010 μάλιστα η ύφεση ήταν μικρότερη, στο μείον 3,5% από μείον 4,5% που αναφέρει η κυβέρνηση στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Πάντως το Υπουργείο Οικονομικών διαβεβαιώνει ότι η επίπτωση στο έλλειμμα του 2010 θα είναι οριακή, δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα και ότι οι πληρωμές θα γίνουν κανονικά. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Πειραιός, τον κύριο Χαράλα Μπογκότση. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου. Θέλω να σας ρωτήσω, με βάση αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει και που πλέον έχει ανοίξει, αν όχι επισήμως, πάντως ή μη επισήμως σίγουρα. Μιλώ για τη συζήτηση για ένα κούρεμα του ελληνικού χρέους σε μεγάλο ποσοστό. Θέλω να σας ρωτήσω ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για τους απλούς πολίτες. Αν θα υπάρξουν επιπτώσεις δηλαδή από μια τέτοια ελεγχόμενη χρεοκοπία στην καθημερινότητά μας. Αν θα υπάρξουν επιπτώσεις στις καταθέσεις. Αν θα υπάρξουν επιπτώσεις σχετικές με το δανεισμό των νοικοκυριών. Αν θα υπάρξουν επιπτώσεις σχετικές με τις τιμές των προϊόντων. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω όσο αυτό είναι δυνατό, γιατί φαντάζομαι ότι τώρα σενάρια σας ζητώ να κάνετε κι εσείς, να μας δώσετε μια εικόνα για το τι θα σημάνει μια τέτοια απόφαση της Ευρώπης. Κοιτάξτε, το θέμα είναι πώς θα έρθει το κούρεμα. Εάν έρθει οργανωμένα και με την συμμετοχή των πάντων και μάλιστα την οικειοθελή του συμμετοχή, δηλαδή αν έχουμε μια εμβάθυνση της απόφασης της 21ης Ιουλίου, τότε οι επιπτώσεις σαφώς θα είναι πολύ πολύ μικρότερες από το γεγονός αν αυτό από τη μια μέρα στην άλλη παρουσιαστεί στην ζωή μας. Δεν είναι λοιπόν τα ίδια πράγματα. Αν μιλάμε για μια οργανωμένη σχεδιασμένη χρεοκοπία ή αναδιάρθρωση, αν θέλετε, του χρέους, όπως αυτή συζητιέται. Και νομίζω ότι αυτό το σενάριο φαίνεται να παίζει αυτή τη στιγμή. Έχουμε χρόνο να συζητήσουμε για θέματα τα οποία θα είχαν σχέση με μια άτακτη χρεοκοπία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επισυμβεί. Αυτή λοιπόν η περίπτωση, από ό,τι είδατε και στα μέτρα τα οποία λήφθησαν την 21η Ιουλίου, δείχνει ότι είναι το πιο ήπιο σενάριο για τις επιπτώσεις στον απλό πολίτη. Τις επιπτώσεις βέβαια θα τις υποστούν οι τράπεζες, θα τις υποστούν τα ταμεία αν δεν ενισχυθούν και βέβαια και αν θέλετε στη συνέχεια και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των τραπεζών, δεδομένου ότι οι τράπεζες δεν νομίζω θα αντέξουν ένα τόσο μεγάλο κούρεμα για το λόγο ότι θα πρέπει να ανακεφαλοποιηθούν πολύ σημαντικά κεφάλαια τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να τα βάλει. Επομένως, τι είναι αυτό που μας ηρεμεί απέναντι στο ενδεχόμενο οι τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία να μετακυλήσουν αυτό το κόστος στους καταθέτες ή στους ασφαλισμένους. Αυτή είναι η ανησυχία. Δεν μπορεί να το μεταθέσουν στους καταθέτες, κύριε Χατζηνικολάου. Οι τράπεζες απλά θα πρέπει να ακολουθήσουν τον δρόμο που έκαναν μέχρι τώρα. Άλλωστε, οι καταθέσεις ξέρετε ότι είναι και εγγυημένες τουλάχιστον μέχρι 100.000 ευρώ οι μικροκαταθέσεις. Από εκεί και μετά όμως δεν είναι δυνατόν οι τράπεζες να πειράξουν, αν θέλετε, τις καταθέσεις του κοινού. Αυτό που θα πρέπει να ξέρει κανείς είναι το εξής, ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση μιας άτακτης χρεοκοπίας. Γιατί η τράπεζα εκεί, δεδομένου ότι οι καταθέσεις αποτελούν οι υποχρεώσεις απέναντι των τραπεζών, θα θελήσουν ίσως κάποιες από τις υποχρεώσεις τους να απαλλαγούν. Όπως βέβαια από την άλλη πλευρά θα προσπαθήσουν όλες τις απαιτήσεις που έχουν να τις ξεχρώνουν στο ακέραιο. Τώρα, μιλούν για κούρεμα εντός του ευρώ. Θέλω τη γνώμη σας και σε αυτό το debate που γίνεται τον τελευταίο καιρό, παρότι λίγοι είναι αυτοί που μιλούν υπέρ της δραχμής, ωστόσο έχουν αρχίσει και ακούγονται φωνές υπέρ της επιστροφής σε εθνικό νόμισμα. Ιδίως από ανθρώπους που λένε τι έχουμε να χάσουμε όταν υφιστάμεθα μια τέτοια επίθεση με μια φοροεπιδρομή στα εισοδήματά μας, όταν οι μισθοί και οι συντάξεις μας τσεκουρώνονται με αυτό τον άγριο τρόπο, τι έχουμε να χάσουμε αν επιστρέψουμε στο εθνικό νόμισμα.